Οι Αμφικτύωνες Λαμίας ήταν ανταγωνιστικοί κόντρα σε μία από τις καλύτερες ομάδες του ομίλου τους, ωστόσο δεν κατάφεραν να αποφύγουν την ήττα. Ο Ολυμπιακός Κερατσινιού πέρασε νικηφόρα από το Χαλκιοπούλιο με 24-20 σε εξαναβολής παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής της Β' Εθνικής Χάντμπολ Ανδρών. Οι γηπεδούχοι, που την περασμένη Πέμπτη πήραν διπλό στην πολιτεία, βρέθηκαν πίσω ακόμη και με 8 γκολ. Αλλά σε καμία στιγμή δεν τα παράτησαν, αντέδρασαν και στο τέλος περιόρισαν τη διαφορά, παρουσιάζοντας ένα αξιόμαχο σύνολο. Σαμαράς και Μπουλούμπας σημείωσαν από 8 γκολ, τα 16 από τα 24 της ομάδας του Κερατσινίου. Από τους Αμφικτύωνες, πρώτο σκόρερ ήταν ο Σιάπας με 6 τέρματα. Μελανό σημείο του μάτς, οι τραυματισμοί των Γκούρλια Ματζόρα από τη Λαμιώτικη ομάδα και Μπερκέτη των φιλοξενούμενων. Φαίνεται ότι στη Λαμία γίνεται πολύ σωστή δουλειά στις υποδομές και τα παιδιά που παίζουν πλέον είναι νεαρά και διεκδικήσαμε μέχρι το τέλος το παιχνίδι. Νομίζω ότι είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού από την αρχή. Βελτιώσαμε την άμυνά μας σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Νομίζω ότι αν καταφέρουμε να βελτιώσουμε, όπως λέω σε κάθε παιχνίδι στους παίχτες, τα νεκρά σημεία που έχουμε, θα είμαστε ακόμα πιο καλοί και θα αποδώσουμε το χάμπορ που θέλουμε στο Κερατσίνι. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, γρήγορο, με τρεξίματα. Η αρχή του παιχνιδιού, που ήταν πολύ καλή για μας, μας βοήθησε έως και το τέλος. Συνεχίζουμε έτσι, συγχαρητήρια στη Λαμία. Μέσα σε 42 ώρες αναγκαστήκαμε να παίξουμε ένα δεύτερο παιχνίδι λόγω κακού προγραμματισμού. Παίξαμε την Πέμπτη ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στην πολιτεία και μέσα σε ούτε δύο μέρες έπρεπε να παίξουμε ένα παιχνίδι με τον πρώτο και αίτητο του ομίλου. Ανταποκριθήκαμε όσο μπορούσαμε. Σημασία έχει ότι και τα νεαρά παιδιά στο τέλος βγάλαν ενέργεια, βγάλαμε αξιοπρέπεια σαν ομάδα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Συνεχίζουμε, υπάρχουν παιχνίδια που μας ενδιαφέρουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που μας στήριξε σήμερα. Ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, γιατί είναι και η δύναμή μας. Υπάρχει ένας κακός προγραμματισμός στα παιχνίδια. Όπως και το Κερατσίνι, όπως και άλλες ομάδες της Β' Εθνικής, παίζουν απανωτά παιχνίδια. Παίξαμε την Πέμπτη, παίζουμε πάλι σήμερα, ξανά πάλι το άλλο Σάββατο. Υπήρχαν κάποια παιχνίδια εξαναβολής. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, το οποίο πρέπει να το δούμε λίγο. Οι αρμόδιοι δηλαδή. Από εκεί και πέρα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευχαριστημένος, γιατί το τελευταίο δεκάλεπτο, όπως θα είδατε, παίζανε τα παιδιά της ηλικίας 16 και 17 ετών, τα οποία δώσαν ένα φοβερό θέαμα, βγάλαν μια δύναμη, μια αυτοπεποίθηση με μια ομάδα φαβορή, όπως λέμε,